Λίγο στα ρεπορτάζ. 1η Δεκεμβρίου το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αλλά διαβάζω επικοινωνιακά πως έχει ήδη ξεκινήσει το ντέρμπι με τις καταγγελίες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός κατά της ΕΠΟ, ξεκάθαρα, και την επιστολή που εξήγησε τον κύριο Αβγενάκη, την αντίδραση από τον Ελευθέρη Δούκα και τον ΠΑΟΚ. Να μας πει πρώτα ο Νίκος που θέλει δύο πράγματα. Μπράβο. Και Κώστα, μιλάς μετά εσύ. Για μένα αμερόληπτα, το έχω πει επανειλημμένος, σαν άνθρωπος, σαν πρόεδρος, ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών για μένα και για πολλούς Ολυμπιακούς είναι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Είναι ασύλληπτος και είναι και τρομερός σαν άνθρωπο. Η βρώμα τους και η σαπίλα της διετησίας σε 50 σελίδες. Δεν πάει άλλο. Επιστολή καταπέλτης, συνελευόμενη από βίντεο διαρκείας 2 ωρών, εστάλει στην πολιτική αρχή του αθλητισμού. Και τον έχει εδώ φωτογραφία. Αυτός είναι. UEFA. Να το. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Άλλο. Ανεβάζει ο Μαρινάκης UEFA. Ιδού η βρωμιά, ανεβάζει το θέμα, ναι. Και τα λοιπά, 2 ώρες βίντεο και 50 σελίδες. Ορίστε. 50 σελίδες επιστολή και 2 ώρες βίντεο. Φοβερός είναι. Φοβερός. Αλλά είναι λίρα 100. Ό,τι σου πει, δεν κάνει λάθος, δεν θέλει να πει ψέμα, δεν θέλει τίποτα. Ό,τι πει, γιατί τα βγάζεις και σε βίντεο, ναι. Και μπορεί οποιοδήποτε εύκολα. Ναι. Να πει αυτό δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Τώρα θα σου πει ο Κώστας, Νίκο, το θυμήθηκε μια εβδομάδα πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνεις. Τώρα το βάλει εγώ... στην Ελλάδα. Τι να κάνεις. Για λέγε Κώστα. Τώρα το βάλει. Εγώ είμαι ανάμεσα σε δύο, στη Μάρθα Βούρτση εδώ και στο Γκαζατζίδη απ' την άλλη. Εγώ βλέπω ότι και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν με τα λεφτά που έχουν ξοδέψει να ήταν καλύτερες. Και εδώ η δική μας. Χαφ και Καντουρί και Αγκούστο που δεν τραβάνε και ο Ολυμπιακός με τα 32 εκατομμύρια που πήγε από το Champions League κάτι καλύτερο να κάνει από το Μπουχαλάκι εκεί πέρα και μπορούσε να πάρει και μια σεντερφοράρα η οποία να έχει τα στοιχεία του, όχι μόνο τη στέλνω μέσα και τη βάζω. Δεν μπορώ να ακούω κρινιές γιατί παρακολουθώ από το 78 παιδάκι το ποδόσφαιρο. Το ξεκίνησα από τη Β' Εθνική Βόρειο-Νότιο Όμιλο, 20 ομάδες Νότος 20 βοράς, έβγαινε ένας πέφτει από 4. Πρόσεξε τώρα. Η διαιτησία πάντα πέρα την έφω. Δηλαδή, και έπαιρνε ας πούμε ο Βαρδινογιάννης. Να είναι γερός ο άνθρωπος, είχε την έφω τους διαιτητές, είχε τους Λατάνο από εδώ δικός τους, ως χωρέστονα. Μετά ήρθε ο Νταϊφάς, είχε τους δικούς, ο Γκουλανδρής, είχε τους δικούς του. Μετά πήγε ο Παύλος, είχε τους δικούς του, ήρθε ο Κόκαλης. Ο Κόκαλης φοράξε τον Ολυμπιακό, δεν έκανε κι αυτός καλή ομάδα, να είναι γερός κι αυτός. Και για στο παρασκήνιο έφτιαξε να πούμε 20 χρόνια μια γερή ομάδα και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα τι γίνεται. Τώρα επειδή είμαστε μνημόνιο και επειδή έχουμε τους ξένους να επιτηρούν γενικότερα τη ζωή μας και φυσικά αυτό θα περιλάβει και το ποδόσφαιρο να πούμε, δεν μπορεί τώρα ούτε ο Σαββίδης ούτε ο Μαρινάκης έτσι όπως είναι τα πράγματα να πει Ελλάδο ρε πια πόσο κάνει έχω την αγοράζω φέρνω τους διαιτητές δικοί μου. Έρχονται ξένοι, έρχονται βάρ, έρχονται ιστορίες, κάποια μάτς τα οποία ας πούμε κάποιες αποφάσεις αλλά και παγκόσμια. Πάντως και τα βάρ λειψά ναι. Έχουν έρθει, έτσι ναι. Η γραμμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει η εφαρμογή είμαστε. Δεν έχει πετύχει 100% όσο επειδή και αν πρέπει ομάδες, να υπάρχει μια ανοχή για την ξεκίνημα. Επειδή ομάδες είναι ισοδύναμες σχεδόν, καλός είναι και ο ΠΑΟΚ, πολύ καλός και ο Ολυμπιακός, από εκεί και πέρα υπάρχει το χάος. Η ΑΕΚ μας εγκατέλειψε, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που είναι, και ο Σάρης τώρα ο Ηρακλής έφυγε, γράμμα για τεχνική, ατρόμητη. Μου έκανε ένα πολύ γενικό πλαίσιο, το περίμενα λίγο πιο συγκεκριμένο. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός φέτος, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα με Νέα Δημοκρατία και το πάρει ο ΠΑΟΚ, ναι. θα είναι μεγάλη μαγιά αν το κάνει αυτό ο Σαββίδης χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ. Με Αυγενά και πάνω και με τέτοια. Ναι. Και βλέπω ότι στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, με ξένο διαιτητή και ξένο βαρίστα που δεν ξέρουμε αν είναι ξένος ο βαρίστας εκεί δεν μπορεί να ελέγξει ούτε ένας ούτε άλλος ό,τι δύο διαιτητής και βλέπω ζορίζονται να μάθουν λοιπόν στην μπάλα επάνω
Ο Νίκος ήταν 3 φορές στον Ολυμπιακό, καμιά φορά δεν είχε διαιτησία. Μα καμιά φορά, και τον έπαιρνε τον Ολυμπιακό 6-7-8 βαθμούς πίσω. Λέει δεν πήρε πρωτάθλημα. Πώς θα πάρει. Τον πήρε από το χέρ 7 βαθμούς πίσω. Τον πήρε μετά 10 βαθμούς πίσω. Τον πήρε 8 βαθμούς πίσω. Δηλαδή τι, άστονε να πάει από την αρχή της περιόδου. Τον αδέρφο θα σου πω εγώ με κόκαλη ή με Μαρινάκη αν θα το πάρει για να το πάρει το πρωτάθλημα. Λέω λοιπόν ότι τζάμπα κλαίει και ο Μαρινάκης, τζάμπα απαντάει και ο Λούκας. Η διαιτησία είναι με ξένους διαιτητές, κάντε καλύτερες ομάδες. Ο Γενάρης κύριε είναι εδώ. Να πάρει ο κύριος Μαρινάκης να δώσει 5 εκατομμύρια, να δώσει και 5 ο κύριος Σαμίλης. Πού πονάτε κύριε. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει γρήγορο χαφ. Έχει τον Αυγούστο. Να πάρεις ένα γρήγορο χαφ. Είναι ενεργή εξτρέμ, βάλε τον Καντουρί. Να πάρεις εκεί δύο παίκτες. Εσύ ο Ολυμπιακέ τι έχεις στο μπουκαλάκι, αργό. Πάρε ένα χάφ εκεί, τι έχεις αραβή. Πάρτε ρε παιδιά, να δούμε και λίγο μπάλα. Με τον να βγαίνει ο Λούκας, από εδώ. Και ο κύριος Καράπαπας απ' την άλλη. Και εγώ να πω τον Καζαζίδη, με συγχωρείτε πάρα πολύ και στους δυο, εγώ είμαι στη μέση, δεν θα φάω το φαΐ που μου δίνετε. Εντάξει, κύριε. Λοιπόν, θέλω να δω μπάλα. Άρα με αυτό το πολύ ωραίο μονοπρακτό, δεν θα παίξω εγώ βίντεο, απλά θα πάω τώρα στα διεθνή. Πάμε επόμενη γραμμή.